the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses. Fa la 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 la. Sing we joyous all together. Fa la 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 la. Heedless of the wind and weather. Fa la 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 la. Deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. All the stockings you will find hanging in a row.
Καλημερούδια, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα για εσάς. Για εμάς είναι Κυριακή. Ξημερώνει αύριο η μέρα των γενεθλίων του Αλέξανδρου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Έχω πιο πολύ χαρά και από ό,τι όταν περίμενα τα δικά μου τα γενέθλια. Και σήμερα έχω ξεκινήσει να κάνω κάποιες δουλειές, γιατί πρώτο Θεός θα έχω ανοίξει και λίγο να αριστεί λίγο το σπίτι, γιατί νιώθω ότι το έχουμε ανάγκη έτσι για μια αλλαγή οξυγόνου. Και θέλω να σας πω ότι πρώτο Θεός αύριο, όχι ότι θα είμαστε πολλοί, παππούδες, γιαγιάδες, και κάποιες θείες ίσως, δεν ξέρω, κάπως έτσι θα δούμε πως θα το κάνουμε τώρα και λόγω των πραγμάτων να μην μαζευτούμε πάρα πολύ, γιατί πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Να είμαστε καλά. Οπότε έχω ξεκινήσει έτσι και ψιλομαζεύω και κάνω κάποιες δουλειές. Έχω μαζέψει και εδώ στην κρεβατοκάμαρα, αλλά όχι όσο θα ήθελα, γιατί ήθελα να ξαναβάλω σήμερα και μια σκούπα να τα έχω έτοιμα για αύριο. Αλλά έχουμε ξεκινήσει. Καλά, αυτό το πέρα μην το κοιτάτε. Τώρα έχουν πέσει κάτι καλτσάκια μου κάτω. Έχουμε ξεκινήσει να φτιάχνουμε την κουζίνα του Αλέξανδρου που έχουμε πάρει από τα Lidl, η οποία δεν είναι και πολύ εύκολη σαν διαδικασία. Και οπότε δεν θα μπορέσω εδώ να κάνω κάτι για την ώρα. Απλά έστρωσα κρεβάτι και καθάρισα λίγο καθρέφτες και τέτοια. Και θα μείνει έτσι, γιατί θέλουμε να του φτιάξουμε μέχρι το βράδυ να είναι έτοιμη η κουζίνα. Γιατί θέλουμε το πρωί που θα ξυπνήσει να του την έχουμε στήσει έτσι ωραία με τα κατσαρολικά, όλα τα σκεύη, τα μαγειρικά που έχει. Και το πρωί που θα σηκωθεί να τη δει, θα ξετρελαθεί, είμαι σίγουρη. Βγες από εκεί μέσα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Δείτε εδώ κατάσταση ανθρώπου τώρα. Θες να βγεις από εδώ μέσα? Όχι. Τι βιολί είναι αυτό τώρα? Εκεί θα κάτσεις? Σε βολεύει? Κάθεσαι άνετα? Εδώ στη γνωστή μας τη γωνίτσα. Η ώρα είναι 5. Μόλις ο Αλέξανδρος ξύπνησε και ξάπλωσε κι εγώ μαζί του. Ξάπλωσε κι εγώ μαζί με τον Αλέξανδρο. Έτσι λίγο να ξεκουραστώ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το γράμμα, το νούμερο των γενεθλίων σου. Το νούμερο 20. Για να δούμε κάτι. Α, κοίτα, μια καμήλα τεράστια. Ναι, αύριο τα άλλα. Τα υπόλοιπα, το άλλο αύριο. Εντάξει, ξέρεις, το έχουμε συμφωνήσει. Και είπα να ξαπλώσω κι εγώ λίγο έτσι να ξεκουραστώ, γιατί όλες αυτές τις μέρες με το vlog μας έκανα ότι δεν προλάβαινα με το vlog μας. Αλλά σήμερα άφησα το σπίτι έτσι όπως είναι. Λέω δεν με ενδιαφέρει. Καθάρισα αυτά που έπρεπε το πρωί να καθαρίσω. Και τα υπόλοιπα τα παράτησα. Τα παιχνίδια του δηλαδή. Δεν έπλυνα τα πιάτα μας από το μεσημεριανό. Τα άφησα έτσι. Λέω όχι, θα πάω να ξεκουραστώ. Μήπως σήμερα, σε καμιά ώρα ξεκινάει αυτή η ιστορία που σας έλεγα χθες ότι με πιάνει. Μήπως και σήμερα δεν με πιάσει και είμαι καλύτερα. Με περιμένουν και οι γονείς μου πάνω, μας περιμένουν μάλλον και οι γονείς μου πάνω. Λοιπόν, νίξε ένα μπάτρεγκλος. Μας περιμένουν πάνω, έχουν ένα ψιτζάκι. Τι με έχει πιάσει τώρα? Και μας περιμένουν οι γονείς μου πάνω. Έχουν ανάψει τζάκι και θα πάμε έτσι να καθίσουμε λίγο να αράξουμε. Λοιπόν, και στο Look Fantastic έχει ένα σερουμ. Ορίστε. Το θέλω πίσω όμως αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, όσο ο Αλέξανδρος κοιμόταν και καθόμουν έτσι δίπλα του να χουζουρέψω και τα ζεστά είναι ωραία. Βγάζουν. Παιδιά, τι έπαθα! Βγάζουν έτσι ωραία θερμότητα τα μικρά. Όσες έχετε παιδάκια θα το ξέρετε. Και σε χαλαρώνουν. Κάθισα και ρίξα μια ματιά λίγο στο Netflix, το οποίο δεν ξέρω αν και εσάς κολλάει και χαλάει ποιότητα και γίνεται πάρα πολύ χάλια. Εμένα μου το κάνει τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ έντονα αυτό. Πρέπει να μιλήσω να δω μήπως φταίει κάτι στο λογαριασμό μου ή αν είναι γενικό. Βέβαια, εχθές που ήρθαν οι φίλοι του κανάλι και το συζητούσαμε, μου πάνε ότι και εκείνοι έχουν το ίδιο θέμα. Ίσως κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, και είδα το παιδί που το έλεγαν Χριστούγεννα. Είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ μαγικό, έτσι χαριτωμένο. Μπορείτε να το δείτε με τα παιδάκια σας. Εντάξει, δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Τι έπαθα, Αλέξανδρο, σήμερα? Λοιπόν, και είδανε το αγόρι που το έλεγαν Χριστούγεννα, πάρα πολύ όμορφο. Να βάλετε να το δείτε, αν θέλετε έτσι μια χριστουγεννιάτικη, όμορφη, χαλαρή ταινία να δείτε. Ναι, τώρα θα φύγουμε, θα πάμε πάνω. Στο έχω υποσχεθεί έτσι κι αλλιώς. Και αυτά, κάθισε έτσι και όσο και μόνο τον Αλέξανδρο και έφτιαξα ένα post το οποίο ανέβηκε σήμερα. Ανέβασα στο Instagram την πρώτη μας οικογενειακή φωτογραφία, η οποία έτσι είναι λίγο στενάχωρη, λίγο... βασικά ξυπνάει πάρα πολλά συναισθήματα και όμορφα και πιο έτσι... Τέλος πάντων, και κάθισα να φτιάξω έτσι λίγο το κειμενάκι από κάτω και...
Έτσι με έπιασε μια στενοχώρια που θυμήθηκα όλες εκείνες τις ημέρες, να σας πω την αλήθεια. Αν και έχουν περάσει 2 χρόνια από εκείνες τις ημέρες, ακόμα είναι αρκετά ζωντανό μέσα. Εδώ έχω μιλήσει με πάρα πολλά κορίτσια, ενώ για τις μέρες στην εντατική που ο Αλέξανδρος ήταν στη ΜΕΝ. Εδώ μου έχουν στείλει πάρα πολλά κορίτσια από εσάς που είχα ρωτήσει κάποτε αν αυτό πότε περνάει, αν με τα χρόνια περνάει, και όλες μου είχατε πει όχι ότι δεν περνάει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Νομίζω ότι κάθε μανούλα που έτσι περνάει κάτι πολύ σοβαρό με το παιδί της, νομίζω δεν το περνάει είτε όταν γεννήθηκε είτε αργότερα. Anyway, δεν θέλω να βαρύνω το κλίμα. Απλά έτσι ήθελα να σας πω λίγο τις σκέψεις μου. Άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε να ρίξετε μια ματιά στο post που ανέβασα στο Instagram στην τελευταία, το τελευταίο post, το οποίο πραγματικά... Ναι, αγάπη μου. Το οποίο πραγματικά το έκανα για να μπορέσω έστω και λίγο να δώσω δύναμη και κουράγιο στα κορίτσια που μου στέλνουν πάρα πολύ συχνά μήνυμα υπό τα παιδάκια τους που είναι στη ΜΕΝ, και με έχετε συνδέσει έτσι πολύ με την προωρότητα και γι' αυτό μου στέλνουν πάρα πολύ μήνυμα γι' αυτό το λόγο. Και τίποτα, απλά ήθελα να πω ότι ορίστε ο Αλέξανδρος, παρόλο που περάσαμε εκεί αρκετές ημέρες και ο Αλέξανδρος δεν ήρθε σπίτι μας από την πρώτη στιγμή, ήρθαμε πρώτα εμείς και μετά πήγαμε να τον πάρουμε. Και αυτό το τηλεφώνημα τη μέρα που μας πήρανε για να πάμε να πάρουμε τον Αλέξανδρο, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ήτανε 31 Δεκεμβρίου. Ήτανε πραγματικά το καλύτερο πρωτοχρονιάτικο δώρο που θα μπορούσε να μας συμβεί. Anyway, και ήθελα να σας πω ότι το έκανα ξεκάθαρα για να δώσω λίγο κουράγιο σε μανούλες που ορίστε μας ο Αλέξανδρος γίνεται 2, είναι μια χαρά, πάνε όλα πάρα πολύ καλά, παρόλο που περάσαμε αυτή την περιπέτεια και πόσες άλλες περιπέτειες μετά και ποιος ξέρει τι άλλες περιπέτειες αργότερα. Καλά να είμαστε, να μην είναι πολύ σοβαρά θέματα και να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Αυτό το λέω και να το ακούω και εγώ, μην νομίζετε, δεν το λέω για εσάς. Το λέω να το ακούω και εγώ αυτό, που δεν είμαι και πάρα πολύ ψύχρεμη. Τι μιλεί με αυτό? Ας την πάθαμε. Θυμάσαι κάτι κεράκια που ανάβανε με λαμπάκι? Ναι. Είχαμε ξεχάσει απάνω και μπήκαμε. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Η κουζίνα είναι πανέμορφη, εν τω μεταξύ είναι τεράστια. Την είχα για πιο μικρή, πιο μαζεμένη και πιο κοντούλα, αλλά είναι τεράστια. Και δείτε εδώ. Ανάβει φως και καλά στο μάτι και από εδώ. Εδώ δείτε, φως. Ο απορροφητήρας δυναμώνει, χαμηλώνει. Εδώ δείτε. Εντάξει, δεν υπάρχει. Είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ καλοδουλεμένη. Δείτε εδώ. Είναι υπέροχη. Πόσο δίκιο είχατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου την προτείνατε, γιατί σας ρώτησα και εσείς που μου προτείνατε την κουζίνα αυτή από τα Lidl και ήταν και σε σχέση με τις άλλες που έβλεπα, οι οποίες ήταν πανάκριβες. Βρήκα και κουζίνες με 200 ευρώ σαν κι αυτή και αυτή την πήρα με 70, είναι όλο ξύλο, είναι υπέροχη, υπέροχη, δείτε εδώ και τη βρυσούλα. Εντάξει, έχει μέσα και αυτό. Επειδή με ρώτησε και η αδερφή μου τι θα ήθελε ο Αλέξανδρος δώρο για τη γενέθλιά του, της είπα να φέρει κουζινικά και η άλλη μου η αδερφή κάποια φρουτάκια και τέτοια πράγματα. Δεν βλέπω την ώρα να ξυπνήσει, να δει την κουζίνα του και να παίξουμε. Νομίζω θα το ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Αχ, ήθελα να καθίσω. Είμαι κοντινό. Ναι. Ήθελα να καθίσω τώρα που ο Αλέξανδρος κοιμήθηκε και μάζεψε τα παιχνίδια του που τα είχε σκορπίσει. Έχουμε γίνει τώρα πραγματικά μέσα σε 5 σταθμούς, έτσι. Και με την κουζίνα και με το σπιτάκι. Θα πρέπει τώρα το σπιτάκι λογικά θα πάω μέσα. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να αποφασίσω και να πάω και μέσα στο δωμάτιο του, γιατί εδώ πέρα παραγεμίσαμε. Θέλω να καθίσω αυτές τις μέρες να κάνω έτσι και ένα ξεκαθάρισμα και να ψάξω να βρω που έχουν ανάγκη για παιχνίδια και να τα δώσω. Και τι ήθελα να πω τώρα, είμαι ενθουσιασμένη με την κουζίνα εδώ πέρα. Είναι πανέμορφη, είναι πολύ πιο όμορφη από ό,τι περίμενα. Τώρα ελπίζω να με ακούτε, γιατί έχω χάσει το μικρόφωνο. Τώρα αυτό είναι δουλειά του Αλέξανδρου, σίγουρα κάπου το έχει χώσει και δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Τέλος πάντων, ελπίζω πλέον να με ακούτε. Ήθελα τώρα που μάζεψα να καθίσω να φτιάξω. Και τώρα είμαι λίγο χαμένη, γιατί πέρασαν πριν 2 λεπτά 2 πυροσβεστικά μαζί και πήγαν στο από πάνω στενό και δεν έχω εικόνα τι έχει γίνει. Ελπίζω μόνο να μην έχει γίνει κάτι πολύ σοβαρό.
Γιατί τώρα και με τα λαμπάκια και με αυτά δεν αργεί να γίνει, παιδιά, το κακό. Θέλουν σβήσιμο τα λαμπάκια οπωσδήποτε. Όταν δεν είστε κοντά στο δέντρο και σε αυτά, θέλουν οπωσδήποτε σβήσιμο. Και το κακό είναι ότι τώρα κάθισε λίγο, μάζεψε εδώ πέρα τα παιχνίδια του Αλέξανδρου για να είμαστε για αύριο ψιλοέτοιμοι. Και ήθελα να καθίσω τώρα που ο Αλέξανδρος κοιμάται, να ανοίξω το τραπέζι και να το φτιάξω, να στήσω τα ποτηράκια του, τα πιατάκια του. Δεν θα είμαστε πολύ λίγοι λόγω της κατάστασης, αλλά ήθελα έτσι να είναι στολισμένα και έτοιμα μόλις έτσι αλλάξει η μέρα, να είναι όμορφα και στολισμένα. Παιδιά, μου έρχεται πολύ τα κλάματα από τη συγκίνηση που το παιδί είχε γενέθλια. Τέλος πάντων, αλλά ξέχασα μέσα στο δωμάτιό του τα ιτζάντα με τα πράγματα. Και μείναν εκεί και ο Αλεξάνδρος τώρα έχει μπει στη διαδικασία ύπνου, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάω με τίποτα και για κανέναν λόγο να μπω για να μην τον ξυπνήσω, γιατί είναι και κουρασμένος. Έχει ξύπνησε και αρκετά νωρίς σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω να καθίσω να επεξεργαστώ το βίντεο, να κάνω 2-3 πινελιές ακόμα που θέλω εδώ στο σπίτι. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι αύριο στα γενέθλια του Αλεξάνδρου.